Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίστηκαν σήμερα με κοινωνιολογία, χημεία και πληροφορική για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Σε γενικές γραμμές, τα θέματα της κοινωνιολογίας ήταν βατά και σαφώς διατυπωμένα. Όπως και πέρσι ανέφεραν αρκετοί μαθητές. Ποιο μάθημα δίναμε σήμερα? Κοινωνιολογία. Πώς ήταν τα θέματα? Ήταν βατά σχετικά. Δεν είχε κάποια δυσκολία. Ήθελε απλά συστηματική προσπάθεια όλη τη χρονιά, να ξέρουμε το βιβλίο. Είναι μάθημα αποστήθησης, επομένως αυτό ζητούσε. Ποια σχολή θέλεις? Η αλήθεια είναι ότι θέλω νομική Αθηνών. Πιστεύω ότι αν γράψω καλά και στην ιστορία. Αρχαία γράψαμε καλά. Αρχαία, ναι, είμαι αρκετά ικανοποιημένη. Στοχεύω. Γιατί είχε και το μεγαλύτερο βαθμό συντελεστή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είχε 1,3. Τώρα και η ιστορία που είναι την τρίτη έχει 0,7 και εκεί είναι ένα μάθημα βαρύτητα σχετικά. Οπότε και εκεί πρέπει να αποδώσουμε τα μέγιστα και για να καταφέρω να πιάσω το στόχο μου. Βοήθησε όλο αυτό το διάστημα που δεν ερχόσασταν και στο σχολείο και υπήρχε περισσότερο χρόνο για διάβασμα στο σπίτι? Η αλήθεια είναι ότι θα το δείξει το αποτέλεσμα, πιστεύω. Αν και εντάξει, κατ' εμέ με βοήθησε. Δηλαδή, πιστεύω ότι ήταν αποτελεσματικό το διάβασμα στο σπίτι. Σίγουρα όμως θα ήταν βοηθητικά και τα διαγωνίσματα στο σχολείο και συμβουλές των καθηγητών μας. Αγχωμένη? Πιστεύω είναι φυσιολογικό, ναι. Την πρώτη μέρα να φανταστώ πιο πολύ, μόλις είδες μετά πώς είναι τα πράγματα. Βέβαια και στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή το άγχος ήταν μεγάλο. Αλλά εντάξει, με τις μέρες αρχίζεις και συνηθίζεις το άγχος και μπορείς να το διαχειρίζεσαι, ναι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ποιο μάθημα έδινε σήμερα? Κοινωνιολογία. Εύκολα? Τα θέματα ήταν βατά. Ναι, σε σχέση με άλλες χρονιές, ας πούμε, τα περσινά ήταν αρκετά καλά. Αλλά ήταν και τους διαβασμένους. Τι σχολή θέλει? Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη, ναι. Πώς έγραψε τις προηγούμενες μέρες? Πολύ καλά. Εντάξει, προφανώς και η έκθεση θέλει πολύ προσοχή. Τα αρχαία πολύ καλά. Πολύ θετικό αυτό. Γενικότερα μέχρι στιγμής ήταν πολύ εύκολα τα θέματα. Δηλαδή, βατά. Όποια είχατε διαβάσει δεν υπήρχαν δηλαδή ιδιαίτερες παγίδες, έτσι. Ακριβώς αυτό ήταν για τους διαβασμένους. Καλά ήταν. Ούτε πολύ εύκολα, ούτε πολύ δύσκολα. Το επόμενο μάθημα που δίνεις? Είναι ιστορία. Αναμενόμενα, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, περιγράφουν οι μαθητές του 3ου και του 2ου Λυκείου Άρτας για τα σημερινά θέματα στην πληροφορική. Ποιο μάθημα έδινε? Πληροφορική. Εύκολα? Εντάξει, έτσι και έτσι. Καλά ήταν. Υπήρχαν πάει. Δύσκολα. Δεν ήταν και δύσκολα. Ναι. Ποια σχολή θέλουμε? Στην αστυνομία, πυροσβεστική, στρατό, τέτοια. Μέχρι στιγμής πώς τα έχεις πάει? Καλά. Εντάξει, λίγο τα μαθηματικά με δυσκόλεψαν, αλλά σε γενικές γραμμές καλά. Τι μάθημα έδινε σήμερα? Το μάθημα της πληροφορικής. Εύκολα? Σχετικά βατά μπορώ να πω. Ούτε δύσκολο ούτε εύκολα. Εντάξει, άμα είχες διαβάσει σίγουρα έγραφες. Αλλά εντάξει, ήταν εύκολο μπορώ να πω. Μάλιστα. Το επόμενο μάθημα? Το επόμενο μάθημα και τελευταίο είναι η ΑΟΘ, οικονομία. Τι σχολή θέλουμε? Λογιστική και χρηματοοικονομική. Μάλιστα. Ωραία. Τα προηγούμενα πώς έγραψες τα προηγούμενα μαθήματα? Καλά μπορώ να πω, τώρα θα δείξει όταν μου τα αποτελέσματα. Αγχωμένο? Σχετικά όχι. Τη διαδικασία των πανελλήνων? Σχετικά όχι, πολύ λίγο. Εντάξει, ήμουν καλά. Εύκολα τα σημερινά? Εύκολα, ήταν εντάξει, μέτρια, βατά γενικότερα, εντάξει. Ποιο μάθημα έδινε? Πληροφορική. Πληροφορική. Ναι. Και τι σχολή θέλει? Σκέφτομαι για μάρκετινγκ επικοινωνίας. Τέλεια. Ναι. Βατά και χωρίς μεγάλο βαθμό δυσκολίας ήταν τα θέματα και της χημείας. Χημεία. Δύσκολα? Όχι, σχετικά καλά, σε σχέση με πέρυσι ειδικά. Γιατί ξαναέδινε? Όχι, απλά τα έχω ξαναδεί, τα έχω λύσει. Απλά ναι. Άρα πιο εύκολα από τα περσινά, ναι. Και τι σχολείο θέλουμε? Κάτι με πολυτεχνία, μηχανικός και τέτοια. Καλή επιτυχία. Σας και το επόμενο που γράφεις? Το επόμενο είναι φυσική. Τα προηγούμενα πώς έγραψες, πώς ήταν? Στα μαθηματικά όχι τόσο καλά, στην έκθεση καλύτερα. Τι μάθημα έδινε? Χημεία. Εύκολα? Εύκολα πολύ φέτος. Από πέρσι δηλαδή δεν το περιμένω. Έχεις ξαναδώσει και το λες σε σχέση από πέρσι? Όχι, αλλά με αυτά που έχουμε κάνει, ναι, που έχουμε προετοιμαστεί. Ποιο είναι το επόμενο μάθημα? Φυσική και τελευταίο και... Αγχωμένη? Εντάξει, στην αρχή ήμουν, όταν είδα τα θέματα ηρέμησα. Στα προηγούμενα πώς έγραψες? Καλά, λίγο στη βιολογία ήταν κάποια θέματα έτσι δυσνόητα και δύσκολα. Ήταν απαιτητικά βασικά.
Αλλά καλά. Και στην έκθεση μια χαρά. Αλλά μέχρι στιγμής γενικότερα τα θέματα που έχεις γράψει τα... ήταν βατά φέτος. Δεν ήταν πολύ. Ναι, όχι, ήταν μια χαρά. Μια χαρά. Τι σχολείο θα λέω. Δεν ξέρω ακόμα. Να γράψω και θα δούμε. Χημεία. Χημεία. Μέρα στο μία φωνέ. Εύκολα. Εντάξει. Έτσι και έτσι. Ναι, έτσι και έτσι. Ποιο είναι το επόμενο μάθημα που δίνετε. Φυσική. Φυσική. Ναι, φυσική. Και ποιο σχολείο θέλετε. Χημικό. Εγώ δεν ξέρω ακόμα. Χημικό, θα δούμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε.